αηδέστε όλοι τον ακροβάτη που τραμπαλίζεται. Για αηδέστε όλοι τον ξενοπάτη που δε ζαλίζεται. Για αηδέστε τον ακροβάτη που κι όταν πέφτει γελά και ποτέ δεν κλαίει, ποτέ δεν κλαίει. Για αηδέστε που έχει το έρημο πουλί αίμα στο φτερό, πετάκια στο βρε θανάτου βόλι κόντρα στο καιρό. Με το καιρό να είναι κόντρα, έχει την ίσα πετάς να μένεις μόνος, να μένεις μόνος. Δέστε όλοι, δέστε και εμένα, άλλο δε ζητώ, που έχω στους ώμους περασπασμένα και ακροβατώ. Γύρισε κάτω η μέρα κι ακόμα εσύ να φανείς, μη κλαις πουλί μου, μη κλαις πουλί μου. Γύρισε κάτω η μέρα κι ακόμα εσύ να φανείς, μη κλαις πουλί. Μαχητικές και δυναμικές καλησπέρες σε όλους. Ξεκινήσαμε με κάτι άσχημο, με κάτι δυσάρεστο. Ο Μουχάμεντ Άλι δεν είναι πια εδώ. Συγκλώνησε το παγκόσμιο σκηνικό με τη φυγή του, με το θάνατό του. Λίγες ημέρες πέρασαν, όπου ο 74χρονος πυγμάχος, θρύλος της πυγμαχίας, άφησε την τελευταία του πνοή και βύθισε στο πένθος όλη την πυγμαχία. Η αλήθεια είναι ότι μιλάμε για έναν ξεχωριστό άνθρωπο που χάραξε με χρυσά γράμματα στο πάνθεον του αθλητισμού, του παγκόσμιου πάνθεον του αθλητισμού, το όνομά του. Δίδαξε, έγινε έμπνευση, έγινε είδωλο. Έκανε κόσμο να αντιδράσει, έκανε κόσμο να τον ακολουθήσει. Και η αλήθεια είναι ένας μύθος, είναι ένας θρύλος που οι θρύλοι δεν φεύγουν, δεν πεθαίνουν, πλανώνται στον αέρα. Και πάντα θα υπάρχουν και πάντα θα τους θυμόμαστε γενιές και γενιές και γενιές. Εμείς δεν σας ετοιμάσαμε ένα αφιέρωμα για το ποιος ήταν, τι ήταν ο Μουχάμεντ Άλι, γιατί όλος ο κόσμος, είτε γνωρίζει κάποιος την πυγμαχία είτε δεν τη γνωρίζει, ξέρει ποιος ήταν ο Μουχάμεντ Άλι. Εμείς ετοιμάσαμε ένα ξεχωριστό βίντεο για να του πούμε με αυτόν τον τρόπο αντίο. Αντίο τουλάχιστον από τον κόσμο των θνητών. Και να είναι καλά εκεί που πάει. Πάμε λοιπόν να περάσουμε στο βίντεο. Τι σημαίνει θρύλος?
Θέλουμε να δούμε λοιπόν τι σημαίνει θρύλος, τι σημαίνει να γίνεσαι αερικό και να περνάς την αιωνιότητα. Ιούνιου 2016, στο νοσοκομείο της Αριζόνα επικρατεί ο καθιερωμένος καθημερινός χαμός. Τίποτα το σπουδαίο, τίποτα το διαφορετικό. Άνθρωποι έρχονται, φεύγουν, οι βάρδιες περνούν. Ώσπου έρχεται ένας ασθενής, ένας από τους πιο δυνατούς πυγμάχους της παγκόσμιας ιστορίας. Και έτσι τραντάζεται το κτίριο όταν βλέπουν τον θρύλο να παραλύει. Muhammad Ali lived a life so big and bold, it's hard to believe that any one man could do everything he did, could do all the things he became in the course of just one lifetime. While there can only be one Muhammad Ali, his journey from Grand Avenue to global icon serves as a reminder that there are young people with the potential for greatness in the houses and neighborhoods all over our city, our nation, and our world. There is no limit to what our kids can do if we help them realize their full human potential. Ένας από τους πιο δυνατούς άντρες με τίτλους, με χρυσή παρακαταθήκη για κληρονομιά στο box, με νέα παιδιά, με εγγόνια, με ιστορικούς αγώνες, διακρίσεις, πρωταθλήματα, ένας θρύλος που μιλούν και θα μιλούν για αυτά τα χρυσά χέρια και τη δύναμή του γενιές και γενιές. Αυτός ο ημίθεος, αυτός ο θρύλος, έρχεται για να τον σώσει ένας θνητός γιατρός, άνθρωπος που προσπαθεί να ξεπεράσει κάθε όριο καθημερινά, βάζοντάς τα με άλλους θεούς και δαίμονες για να κρατήσει κόσμο και κοσμάκι στη ζωή. Εξάλλου, όπως ορθά έχει πει και ο αξέχαστος μέγιστος πυγμάχος, δεν μπορείς να χτυπήσεις αυτό που τα μάτια σου δεν μπορούν να δουν. Και έρχεται το αναπόφευκτο νοκάουτ για τον Μοχάμεντ Άλι και δεν μπορεί καμία θνητή παρέμβαση να τα βάλει με τις θεϊκές δυνάμεις. Ο Μοχάμεντ Άλι αφήνει την τελευταία του πνοή 3 Ιούνιου ξημερώματα και η πυγμαχία δίνεται στα μαύρα. Χτυπημένος από την νόσο Πάρκινσον, με απίστευτη ταλαιπωρία των τελευταίων ετών από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, βλέπεις ότι αυτός ο 74χρονος δεν έχει άλλο χρώμα στα χείλη του. Δεν έχει πνοή πάνω του. Χάνει τη σκιά του και το χρώμα του. Φεύγει και μεταφέρεται και ύστερα σβήνει. Μα να ξέρεις, οι θρύλοι δεν σβήνουν, δεν πεθαίνουν και δεν χάνονται. Δίπλα του, στο νεκροκρέβατό του, τις τελευταίες στιγμές, τα εγγόνια του, τα παιδιά του, συγγενείς που ραγίζουν, κλαίνε και σπάνε. Γιατί όπως και να έχει, τον δικό σου άνθρωπο δεν θες να στον πάρει ο χάρος. Ενώ όλοι παράλληλα, σε όλη τη γη, μιλούν για τον τεράστιο θρύλο. This is the end, beautiful friend. Αλλά δυστυχώς έρχεται αυτή η άσχημη ώρα που οι θρύλοι αφήνουν την ύλη τους, σβήνει το καντήλι τους και χάνονται στην αιωνιότητα. Μεταφέρονται σε άλλη διάσταση και απλά ύστερα υπάρχουν στον αέρα, στη σκόνη γύρω μας. Χάνεται η ύλη τους, αλλά η ψυχή τους παραμένει και τριγυρίζει ανάμεσα σε ρινκ και σάκους, σε οικογένειες, εγγόνια και αγροτόσπιτα. Ανάμεσα εκεί στην πυγμαχία. Κι ύστερα και να ήθελες να πεθάνουν, οι ιστορίες και τα γεγονότα, οι απίστευτοι αγώνες που γυρίζουν από στόμα σε στόμα σε όλη τη γη, δεν τους αφήνουν να ξεχαστούν και να σβήσουν έτσι απλά. Παραλήρημα σε μέσα μαζικής ενημέρωσης ανά τον κόσμο. Βίντεο από όλους τους θρυλικούς αγώνες του Μοχάμεντ Άλι. Δηλώσεις του που προκάλεσαν πανικό. Στιγμιότυπα από τη ζωή του, κλάματα, θλίψη και η νέγρικη κοινωνία, αλλά και όχι μόνο, λυγίζει. Η πυγμαχία αιμορραγεί. That day in the arena, because that's one place he won't be able to duck. The vibrations are against him, the planets are against him, and already he lost the first 5 rounds. I'll prove to the world that I'm still the fastest, the prettiest, the most classiest, the most scientific, the greatest fighter of all time. Σήμερα δεν κάνουμε μνημόσυνο για το ποιος ήταν, πότε γεννήθηκε, τι έκανε, τι κέρδισε, τι έχασε, γέμισε ή όχι στάδια.
αφού εξάλλου το διαδίκτυο είναι γεμάτο από βροχή πληροφοριών και εξαιρετικά αφιερώματα για το ποιος ήταν ο Μοχάμεντ Άλι. Σήμερα σκεφτόμαστε και ψάχνουμε να βρούμε τι σημαίνει θρύλος. Να ζεις, να αγαπάς, να αγαπιέσαι, να κριτικάρεσαι για τη θρησκεία σου, να αμφιταλαντεύεσαι ανάμεσα σε κόσμους, να σε λένε βρωμόνεργο και εσύ να γυρνάς την πλάτη σε πολέμους, να γίνεσαι ιερέας και πυγμάχος μαζί, να λες πράγματα που σοκάρουν, που προκαλούν και ανατριχιάζουν, κι όμως να γεμίζεις στάδια με τη δεξιοτεχνία σου, με θαυμαστές των χρυσών χεριών σου και να προκαλείς φρενίτιδα σε όλο τον κόσμο κατά τη φυγή σου. Θρύλος είσαι γιατί αποκαλύπτεις ότι η μαγική συνταγή για μια γεμάτη ζωή είναι να γεμίζεις με αγάπη, ταπεινοφροσύνη, σεβασμό, πίστη, να φτιάχνεις ένα τέτοιο μείγμα και να το μοιράζεσαι με όσους έχεις ξεχωρίσει εσύ στη ζωή σου γιατί πραγματικά αξίζουν. Να εμπνέεις ακόμα και από τις ήττες σου τον κόσμο, να γεννάς αθλητές μόνο όταν ακούν το όνομά σου, να κάνεις τις μέρες όλων και τις μέρες σου να μετρούν. Και κλείνω με δικά του λόγια. Λόγια του Μοχάμεντ Άλι. Το αδύνατο είναι μια λέξη που αφορά τους μικρούς άντρες, που βρίσκουν πιο εύκολο να ζήσουν στον κόσμο που τους δόθηκε από το να αναζητήσουν τη δύναμη να τον αλλάξουν. Το αδύνατο δεν είναι δεδομένο. Είναι μια άποψη. Το αδύνατο είναι πιθανό. Το αδύνατο είναι προσωρινό. Το αδύνατο είναι τίποτα. Μη μετράς τις μέρες σου, κάνε τις μέρες σου να μετρούν. Να πούμε ότι ο Μοχάμεντ Άλι, εκτός από ένας εξαιρετικός πυγμάχος, ο θρύλος της πυγμαχίας, το νούμερο ένα στον κόσμο, αντιστάθηκε σε πολλά σημεία, σε πάρα πολλά. Πολέμησε κατά του ρατσισμού. Δεν πήγε στον πόλεμο γιατί πολέμησε μέσα εισαγωγικά τον πόλεμο. Δεν ήθελε να πάει στον πόλεμο του Βιετνάμ. Ήταν γενικότερα ένας άνθρωπος που είχε άποψη, είχε γνώμη για τα πάντα και η φωνή του ήταν ηχηρή και ισχυρή. Να πούμε ότι θα λείψει μια τέτοια προσωπικότητα από την παγκόσμια γνώμη αλλά και τα παγκόσμια ring και να του ευχηθούμε για άλλη μια φορά καλό ταξίδι. Και θέλω να σας πω ότι αυτό που είχε πει και ο Μοχάμεντ Άλι. Η σιωπή είναι χρυσός όταν δεν μπορείς να σκεφτείς μια καλή απάντηση. Σήμερα σας είχα υποσχεθεί ότι θα έχουμε εδώ κοντά μας το Λευτέρη Χαχαμίδη, ο οποίος αυτή τη στιγμή μας καλεί. Λευτέρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα Πενελόπη μου. Καλησπέρα Λευτέρη μου. Με άφησες μόνη μου σήμερα Λευτέρη, τι έχει γίνει? Δυστυχώς και τελευταία στιγμή δεν πρόλαβα να σε ειδοποιήσω και εγκαίρως. Οφείλουμε να ζητήσουμε και ένα συγγνώμη σε όσους μας βλέπουν. Δεν βρίσκομαι κοντά σου και να εξηγήσουμε ότι λόγω υπηρεσιακών αναγκών δυστυχώς δεν μπόρεσα να έρθω. Να πούμε ότι ο Λευτέρης ο Χαχαμίδης είναι υποπλοίαρχος στο λιμενικό, οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούσε να αφήσει τα καθήκοντα και να έρθει σήμερα μαζί μας. Αλλά Λευτέρη, θέλω να δώσουμε ραντεβού εδώ, να δεσμευτείς ότι θα σε έχουμε στο στούντιο. Σαφώς επιφυλάσσομαι στις επόμενες εκπομπές, αν όχι στην επόμενη μεθεπόμενη, αυτό εξαρτάται από σένα πάντα και το πρόγραμμά σου. Δεν αλλάζει κάτι, θα είμαι εκεί. Απλά να ζητήσουμε άλλη μια φορά συγγνώμη και να εξηγήσουμε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που μου συμβαίνει αυτό. Το χειρότερο είναι ότι μου έχει συμβεί πολλές φορές και σε μια πολύ σκληρή προετοιμασία, ακόμα και μια εβδομάδα πριν από αγώνα. Έχει τύχει δηλαδή να ακυρώσεις αγώνα λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων? Αγώνα όχι, αλλά έχει τύχει να ανακυρώσω. Να κόψεις την προπόνηση στη μέση. Βέβαια. Προπονήσεις, γιατί εκτάκτως φεύγω για τη δουλειά μου. Μάλιστα. Ωραία. Σε όλους συμβαίνουν τέτοια απρόπτα και ξαφνικά, αλίμονο. Το θέμα είναι ότι δεν μας αίσθησες, βγήκες να μας πεις, γιατί εδώ την προηγούμενη εβδομάδα ήμασταν λίγο πριν, να θυμίσω λίγο σε όσους μας βλέπουν, ότι ήμασταν λίγο πριν κλείσουμε, λέγαμε καληνύχτα και μου έρχεται ένα mail το οποίο ήταν πολύ δυνατό. Σε ακούω να γελάς. Σε ακούω να γελάς. Γελάω, ναι, γιατί σαφώς δεν παίρνω κάτι πίσω. Είναι μία πρόταση, δεν προκαλώ, είναι μία πρόταση προς τον
Φίλο μου, Σταμάτη Πιτάκο, να το δούμε, να τα βάλουμε κάτω. Μήπως παίζαμε ένα τρίτο παιχνίδι, σαφώς αν τον διέφερε αυτό το στυλ και αν μπορούσε με το Muay Thai να μπει μέσα στο κλουβί. Κλουβί, δεν επιστρέφεις εσύ στο Muay Thai για να παίξεις με τον Πιτάκο? Δεν σε άκουσα. Δεν θα παίξεις, ας πούμε, εσύ, μόνο κλουβί. Η πρόσκληση προς το Σταμάτη είναι μόνο για MMA αγώνα. Καθαρά. MMA. Αλλά νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, το Muay Thai είναι ένα από τα πιο σκληρά αθλήματα. Το πιο ολοκληρωμένο, το οποίο έχει λαβές, έχει ρήψεις, έχει τα πάντα. Έτσι. Μικρές διαφορές. Ουσιαστικά είναι το έδαφος που έχει τα εξτρά χτυπήματα εκεί, αλλά νομίζω ο Σταμάτης είναι ένας μαχητής που σε μια τέτοια πρόκληση, και αν του γίνει μια πολύ καλή πρόταση, δεν θα έλεγε όχι. Και σαφώς, επειδή τώρα τελευταία πολλοί αθλητές αποφεύγουν κάποια παιχνίδια ζητώντας μεγαλύτερα ποσά, γι' αυτό διευκρίνησα ότι εάν τελικά ζητήσει αρκετά χρήματα, που αυτός ξέρει, έτσι, εγώ προσφέρομαι και δεν θέλω κάποια αμοιβή. Εγώ θέλω απλά να μπω να παίξω. Και όπως σου είχα πει, θέλω να... Ούτως ή άλλως έχω κλείσει παιχνίδι. Οκτώβριο παίζω στο GFC με έναν πάρα πολύ καλό αντίπαλο και πάρα τώρα, αυτά πολύ γιατί δύσκολο μου τα παιχνίδι. Αποκαλύπτεις. Σε θέλω έτσι την επόμενη εκπομπή να μου πεις πού παίζεις και τι κάνεις. Θα τα πούμε, ναι. Να θα μου τα πούμε πεις από κοντά, από κοντά. Τώρα από το τηλέφωνο μου τα λες όλα αυτά. Περίμενε, θα σε έχω εδώ στο στούντιο. Θα σε στριμώξω, δεν γίνεται. Να πούμε κι άλλα. Λοιπόν, άκουσε να δεις. Λοιπόν, θα πάρω άδεια μία εβδομάδα. Θα μου πεις εσύ σε ποια εκπομπή. Θα ζητήσω μία εβδομάδα άδεια. Να μην υπάρχει περίπτωση να με γυρίσουνε. Όχι, εντάξει, και μία μέρα. Πάρε ένα ρεπό. Δεν θέλουμε άδεια μία μέρα. Λοιπόν, ωραία, βάζουμε μια άνοτε. Σε ακούω, Λευτέρη. Είμαι σε ένα σώμα, σε μια υπηρεσία που ακόμα και το ρεπό δεν υφίσατε. Όταν υπάρχει κάτι έκτακτο, είμαστε εκεί. Δεν υπάρχει σαφώς, ρεπό. Ναι, σαφώς. Αστειευόμαστε αυτή τη στιγμή για όνομα του Θεού. Πρώτα απ' όλα το καθήκον και μετά. Ναι, γιατί ναι. Νομίζω ο αθλητισμός είναι κάτι που αγαπάς, που είναι σαν χόμπι, έτσι. Δεν είναι σαφώς, το επάγγελμά σου, είναι. Η δουλειά μου είναι άλλη και αυτό θα ήθελα να εξηγήσω σε πολλούς φίλους, μαχητές ή φιλάθλους, ότι είναι τρομερά δύσκολο να έχεις μια τέτοια δουλειά και παράλληλα να προσπαθείς να κάνεις έναν πρωταθλητισμό και να αγωνίζεσαι με αθλητές οι οποίοι όλη η μέρα είναι σε ένα γυμναστήριο, έτσι. Αυτό θέλω να εξηγήσω από κοντά. Είναι διαφορετικό. Ναι, αυτά θα μας τα πεις και από κοντά, ναι. Ότι είναι διαφορετικό ουσιαστικά να είσαι επαγγελματίας αθλητής και είναι διαφορετικό να είσαι αθλητής στον ελεύθερο σου χρόνο. Αυτό μας εξηγείς? Έτσι. Έτσι, κάπως έτσι. Και να έχεις και πόσες άλλες υποχρεώσεις και το πιο σημαντικό να είσαι μακριά από το σπίτι σου, έτσι. Να μην έχεις έναν δικό σου άνθρωπο να σου μαγειρεύσει, να σου κάνει κάποια δουλειά, γιατί έχεις σκληρή προετοιμασία και να πρέπει να τα κάνεις όλα μόνος σου. Όλα. Λοιπόν. Θέλω να βάλουμε μια ανατελεία, γιατί με προκαλείς να σε ρωτήσω, δεν έχω κανένα άνθρωπο. Και αυτά που ξέρω ότι έχεις άνθρωπο τώρα. Αλλά δεν γίνεται. Πρέπει να βάλω ανατελεία. Δεν θα μου τα πεις όλα από το τηλέφωνο, Mr. X. Δεν γίνεται. Πρέπει να σε έχουμε από κοντά. Να μας πεις. Δεν θέλω να γίνει εκπομπή μέσω τηλεφώνου, σαφώς. Προτιμώ από κοντά, όπως έχουμε πει άλλωστε. Είναι στο δικό σου χέρι να μου πεις σε ποια εκπομπή και έχει κανονιστεί. Θα βάλουμε λοιπόν κάτω το πρόγραμμά μας, την ατζέντα μας και θα τα συζητήσουμε αυτά εκτός αέρα. Θα κάνουμε μια προσπάθεια. Αυτή τη στιγμή ο Παύλος είναι από το πρωί στην Αγγλία. Θα κάνουμε μια προσπάθεια να συνδεθούμε μαζί του μέσω Facebook, πήγα να πω. Ξέχασα τη λέξη. Μέσω τι συνδεόμαστε? Λοιπόν, βοηθήστε με λίγο από το control. Μέσω Skype, ορίστε, γιατί καμιά φορά κολλάμε κι εμείς. Θέλω λοιπόν να συνδεθούμε μέσω Skype με τον Παύλο τον Καπώνη, να μας μεταδώσει λίγο το κλίμα, να μας πει τι γίνεται εκεί πέρα. Αύριο είναι η ζύγηση. Είναι μαζί του και ο Νάσος ο Αργυρόπουλος. Αύριο είναι η ζύγηση, το Σάββατο είναι ο αγώνας. Και θα γίνει χαμός. Ο Diamond με τον 10 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή. Δεν μασάει. Ο Παύλος ο Καπώνης είναι τρομερός και φοβερός. Παύλο, καλησπέρα. Μας βλέπεις? Παύλο, μας βλέπεις και εμείς σε βλέπουμε. Και Νάσο Αργυρόπουλο στη γωνία του. Νάσο και Παύλο, λοιπόν, καλησπέρα.
Καλησπέρα, τι κάνουμε, είμαστε καλά. Εμείς είμαστε μια χαρά που σας βλέπουμε και ευχόμαστε και για εσάς το ίδιο. Βλέπουμε την ελληνική σημαία από πίσω. Δώστε μας λίγο κλίμα. Φτάσαμε από το πρωί, λόγω του ταξιδιού είχαμε πάρα πολύ πρωί. Θυμόμασταν όλη μέρα. Τώρα, αύριο είναι η ζύγηση, 5 η ώρα εδώ στην Αγγλία, 2 ώρα Ελλάδας, 7. Τώρα, έχουμε τα τελευταία μας κιλά. Είναι το δύσκολο στην Ασία. Ήμασταν έτοιμοι τώρα με πολύ για να βγούμε το τρέξιμο. Νάσο, θέλω να μου περιγράψεις εσύ λίγο. Τον Γκαμπόνι τον ξέρουμε, είναι 18άρης. Είναι 18χρονος. Πες μας όμως εσύ λίγο, έτοιμος, τι γίνεται με τα κιλά του, αυτά, το άγχος του, το μόνιμο άγχος του είναι αυτά τα κιλά. Με τα κιλά είναι μια χαρά από άγχος. Προπονημένος είμαι. Νομίζω ότι θα κάνουμε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Σε ακούει νομίζω, έτσι. Γιατί είσαστε και φίλοι και συνεργάτες πάρα πολλά χρόνια. Και είναι πολύ σημαντικό το ότι σας βλέπουμε μαζί στην κορυφαία στιγμή της καριέρας του με αυτόν τον τεράστιο θρύλο που θα τον δούμε να αγωνίζεται το Σάββατο στην Αγγλία, στο Λονδίνο. Είναι ένα πολύ σημαντικό το. Μέσα από αυτόν τον αγώνα το παρουσία σαν ελληνική Muay Thai σκηνή παγκόσμιο επίπεδο. Να δείξουμε... γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να σταθούμε όλοι δίπλα στην προσπάθεια αυτή. Γιατί ο Παύλος δεν αγωνίζεται μόνο σαν Παύλος Καμπόνης. Αγωνίζεται σαν ένας από τους αντιπρόσωπους της Muay Thai σκηνής. Και αυτός είναι ο λόγος που οφείλουμε να ανταποκριθούμε και να πούμε όσο καλύτερα γίνεται. Είναι εθνικό δηλαδή το ζήτημα, έτσι. Είναι εθνικό. Παύλο, θες να μας πεις με τι κομμάτι σκοπεύεις να βγεις, να εμφανιστείς ή θα το δούμε live. Για να σου πω την αλήθεια τώρα, πριν λίγο γεννάσου με ρώτησε αυτό. Επειδή έχω ρίξει τόσο προσπάθεια προετοιμασία μου και σημασία, δεν έχω σκεφτεί αυτές τις λεπτομέρειες για μένα. Εντάξει, τώρα δεν θα διαλέξω τώρα κανένα. Δεν έχω κάτι τέτοιο. Εγώ θέλω να έρθει η ώρα, ανυπομονώ να έρθει η ώρα, να ανέβω πάνω στο ρίγκ, να κάνω τη δουλειά. Απλώς ανυπομονώ και αυτό, δεν είναι όλα, όλα τα βλέπω πολύ περιτά. Με τον Άγγελο μίλησες? Σε πήρε... Πώς δεν μίλησα με τον Άγγελο? Με αποχαιρέτησε καλά χθες, μιλήσαμε σου δώσε συμβουλές σήμερα, και θα τον ξαναπάω να μιλήσουμε ξανά. Σου δώσε συμβουλές, γιατί ξέρω τώρα ο μικρός Καπονάκος θα είναι πιο αγχωμένος από εσένα. Δεν σε άκουσα ότι είναι λόγω μου, γιατί κόπηκε λίγο την τέτοια. Ξέρουμε ότι ο Άγγελος παρακολουθεί τον μπαμπά του σε όλα. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή θα είναι πιο αγχωμένος, λες και βρίσκεται αυτό στη γωνία σου, να ξέρεις. Αυτό είπα, σου έδωσε συμβουλές. Δεν το πιστεύω ότι είναι τόσο αγχωμένος, γιατί είναι και αυτός αθλητής, ξέρει. Μου είχε εμπιστοσύνη. Απλώς το μόνο που μου δήλωσε, στεναχωρήθηκε πάρα πολύ, γιατί δεν μπόρεσε να έρθει. Στεναχωρημένος είναι πολύ παρά αγχωμένος που δεν μπορείς να είναι εδώ πέρα δίπλα μου. Επειδή δεν μπορείς να είναι δίπλα. Θέλω να μας πεις λίγο τι ώρα περίπου εδώ, ώρα Ελλάδας, θα ξεκινήσει το event, να συνδεθούμε διαδικτυακά. Μιλώ επειδή δεν σε ακούμε εμείς. Θέλω να μας πεις λίγο τι ώρα περίπου, ώρα Ελλάδας, θα σε δούμε το Σάββατο. Σάββατο, επειδή είναι το main event, παίζω τελευταίο αγώνα. Είναι το κεντρικό παιχνίδι της διοργάνωσης. Πιστεύω κατά τις 11 η ώρα, 12 maximum ώρα Αγγλίας. Είμαστε 2 ώρες μπροστά, δηλαδή 1 με 2 η ώρα το βράδυ. Ωραία. Ωραία. Εγώ να ξέρεις, παίρνω αύριο το πρωί αεροπλάνο και θα είμαι εκεί. Το ξέρω, Πινελόπου, και σας περιμένουμε. Σας περιμένω πώς και πώς. Σας έχουμε κλείσει εδώ δίπλα δωμάτια. Ωραία. Ετοιμάζεσαι εσύ. Για weight cutting, Πινελόπη, κορμί της να φέρετε, γιατί θα τρέχουμε όλοι μαζί. Α, πάρα πολύ ωραία. Να τα κιλά που πρέπει να χάσω. Τέλεια. Λοιπόν, ό,τι καλύτερο, ευχόμαστε στον Παύλο τον Καπόνι. Θα είμαστε μαζί σου όλοι οι Έλληνες και κάποιοι παρουσία κοντά σου. Περιμένουμε εδώ, έχουμε όλη αγωνία. Γιατί είναι εθνικό το ζήτημα, όπως είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα. Καλή συνέχεια και θα τα πούμε από κοντά.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.